Παπαδόπουλου συνεπικουρούμενο από τον αδερφό του Παναγιώτη και μια πλειάδα διακεκριμένων επιστημόνων διαμορφώνουν μια επιστημονική δυναμική που έχει άμεση αντανάκλαση στον χώρο της εκπαίδευσης. Έτσι, μαθητές των γυμνασίων της Καλαμάτας άρχισαν να βάζουν σε φάση υλοποίησης τον σχεδιασμό για την αποστολή μεσσηνιακών προϊόντων στο διάστημα μέσω της Blue Origin. Ένα πρωτοποριακό πείραμα που υλοποιείται από μαθητές γυμνασίων της Καλαμάτας άρχισε να συνδυάζει αεροδιαστημική και την καθημερινή ζωή. Προϊόντα της Μεσσηνίας θα πετάξουν στα 100 χιλιόμετρα σε μηδενική βαρύτητα και θα μείνουν εκεί για 7 λεπτά όταν και θα επιστρέψουν στη γη για να μελετηθούν. Πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές των γυμνασίων και ηλικίων της Καλαμάτας θα μπορέσουν να διδαχθούν από πανεπιστημιακούς και με τελικό προορισμό την κατασκευή μικροδορυφόρου, ο οποίος θα περιέχει μεσσηνιακά προϊόντα και θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τη συμπεριφορά τους σε συνθήκες έλλειψη βαρύτητας. Ο μικροδορυφόρος θα μεταφερθεί στο διάστημα μέσω της εταιρείας Blue Origin. Του Τζεφ Μπέζος και πρωτοεργάτες και εμπνευστές του προγράμματος αυτού είναι ο κύριος Περικλής Παπαδόπουλος, καθηγητής αεροδιαστημικής στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια, και ο κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός και υπεύθυνος σχεδιασμού των συστημάτων. Η συνδρομή του Δόκτωρ Περικλή Παπαδόπουλου και του Παναγιώτη Παπαδόπουλου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτή ήταν άλλωστε και η κινητήρια δύναμη προκειμένου να μπει μία ακόμα μεσσηνιακή υπογραφή σε μία αποστολή στο διάστημα. Εκεί σε τροχιά θα μπουν τα προϊόντα μας. Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι μεσσηνιακά προϊόντα. Πρώτον για την προώθησή τους και δεύτερον γιατί τα μεσσηνιακά προϊόντα έχουν πάρα πολλές εφαρμογές και είναι και τοπικά προϊόντα. Οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και είναι ο κύριος χορηγός μας αυτή τη στιγμή είναι η εταιρεία Agrovim και μέσω του κυρίου Πεϊμανίδη και επίσης τα παιδιά θα διδαχθούν και από τον κύριο Μαγιάτη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατασκευές των παιδιών να εντυπωσιάζουν για πρώτη φορά στην